8 ημέρες πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για τα σχολεία, είναι πυρετώδεις οι διαδικασίες για την κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικούς. Για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων τη νέα σχολική χρονιά, η κυβέρνηση έχει υπολογίσει ότι απαιτούνται οι προσλήψεις 33.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ το 70% σύμφωνα με δηλώσεις της Υφυπουργού Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη θα γίνουν τις επόμενες ημέρες και μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Τα σχολεία άνοιξαν από τη Δευτέρα προκειμένου να είναι έτοιμα για την έναρξη των μαθημάτων, ενώ οι διευθύνσεις εκπαίδευσης στέλνουν τα κενά προκειμένου να προχωρήσουν τη διαδικασία τοποθέτησης των δασκάλων και καθηγητών. Πάντως, ζητήματα σχετικά με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και με τους διορισμούς εκπαιδευτικών και τις προσλήψεις αναπληρωτών βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε η κυρία Ζαχαράκη με την Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης. Η Υφυπουργός ενημέρωσε ότι θα επισπευθούν οι προσλήψεις 4.500 εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή, με στόχο να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους. Για το θέμα των διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών, επανέλαβε ότι εξετάζονται τα κενά και πως οι προσλήψεις στον τομέα της παιδείας είναι εκπεφρασμένος στόχος της κυβέρνησης. Κενά διαπιστώνονται και στην περιοχή των Ιωαννίνων, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Ιωαννίνων Στέφανο Μιχάλη, ο οποίος είχε συνάντηση και με τους αιρετούς στα υπηρεσιακά συμβούλια. Θετικό είναι πως σε ό,τι αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν θα ανασταλεί η λειτουργία σχολείων στην περιοχή μας, ωστόσο να λειτουργήσουν έστω και με μικρό αριθμό μαθητών όλες οι ειδικότητες στο Νεπάλ, ζητάει η εκπαιδευτική κοινότητα. Λοιπόν, έχει μείνει ακόμα μία εβδομάδα μέχρι το πρώτο χτύπημα του κουδουνιού να έρθουν και τα παιδιά στο σχολείο να γίνουν αγιασμός. Αυτό που αυτή τη στιγμή ξέρουμε είναι ότι υπάρχουν αρκετά κενά και στο νομό Ιωαννίνων. Με αποτέλεσμα, λοιπόν, εντός εβδομάδας ευελπιστούμε να λυθεί και το θέμα αυτό, γιατί σήμερα είχα μια συνάντηση με τους αιρετούς του δικούς μας, οι οποίοι είναι εκπρόσωποι του κλάδου στα υπηρεσιακά συμβούλια. Με ενημέρωση σχετικά για αυτό το θέμα. Εμείς είχαμε και ένα ΔΣ την προηγούμενη εβδομάδα και θεωρούμε ότι στα Γιάννη αυτή τη στιγμή, όπως είναι τα πράγματα, δεν πρέπει να κλείσει κανένα σχολείο, που δεν θα κλείσει ευτυχώς. Δεύτερον, πρέπει να λειτουργήσουν όλα τα τμήματα, ας είναι και ολιγομελή, γιατί είναι πραγματικά θλιβερό να υπάρχουν μαθητές οι οποίοι να έχουν διδαχθεί μια ειδικότητα στα υπάλληλα διαδίκτυα και ξαφνικά ξέρω να μην λειτουργήσει την επόμενη χρονιά επειδή οι μαθητές είναι λίγοι. Θεωρούμε λοιπόν ότι όλα τα τμήματα πρέπει να λειτουργήσουν. Εκείνο που εγώ θα επιδιώξω στη Γενική Συνέλευση που θα γίνει των Προέδρων στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο, στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, να θέσω και αυτό το θέμα. Και πιστεύω τουλάχιστον στο τέλος της άλλης εβδομάδας, μάλλον στην αρχή της άλλης εβδομάδας, μέχρι και την Τρίτη, να ξέρουμε ακριβώς ότι δεν θα υπάρχει κανένα κενό για να μπορούν να λειτουργήσουν εύρυθμα όλα τα σχολεία. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην κινητοποίηση και πορεία της ΑΔΕΔΗ στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, όπου θα προτάξουν τα βασικά προβλήματα του κλάδου με αιχμή τις μόνιμες προσλήψεις και το μισθολογικό. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε μια συνάντηση στα πλαίσια της ΔΕΘ ως κλάδος εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας στο Queen Olga το Σάββατο πρωί. Παράλληλα, όμως, θα υπάρχει κινητοποίηση και η πορεία διαμαρτυρίας η οποία γίνεται κάθε χρόνο στα πλαίσια της ΑΔΕΔΗ. Άρα, λοιπόν, θα επιδιώξουμε σε αυτές τις δύο κινητοποιήσεις και συναντήσεις να προτάξουμε τα προβλήματα του κλάδου του δικού μας των εκπαιδευτικών καλών και όχι μόνο, και να μπορέσουμε τουλάχιστον να δούμε τι μπορεί να γίνει και με τη νέα κυβέρνηση. Ποια είναι τα αιτήματα αυτά, να πούμε τι. Κοιτάξτε, κυρίως το βασικότερο από όλο αυτό που αυτή τη στιγμή πληγεί τον κλάδο, πέρα από τις προσλήψεις οι οποίες πρέπει να γίνουν, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά κενά, γιατί δεν μπορεί δηλαδή, τα κενά να καλύπτουν με 11.000 σε δευτεροβάθμια αναπληρωτές. Άρα αυτό σημαίνει λοιπόν ότι υπάρχουν κενά και τα κενά αυτά δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια με τα μέτρα της κρίσης και επειδή δεν έχει προγίνει καμία πρόσληψη. Αυτό είναι το βασικό τρόπο. Και πέρα, το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι ότι κανείς δεν μιλάει για αυξήσεις μισθών κτλ. Γιατί όπως ξέρετε, με τις περικοπές που έχουν γίνει με το 13-14 μισό από το 2010 και μετά, δεν έχει γίνει καμία κίνηση σε αυτό το κομμάτι. Και νομίζω το βασικότερο απ' όλα, εκτός από τις προσλήψεις, είναι και το οικονομικό.